Γι' αυτό και φροντίσαμε το πρώτο θέμα σήμερα να είναι πραγματικά κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους πάντες. Ανεξαιρέτως. Ναι, ακριβώς. Και άνευ ηλικίας. Και πολλοί δεν γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία, γιατί όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο όπως είναι τα μάτια μας, το φως μας. Τα μάτια μας πρέπει να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην έχουμε στην παρέα την καλύτερη, την ειδικό μας, τη φίλη μας, την αγαπημένη Λουλακάκη Μαρία Οφθαλμίατρο. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κορίτσια μου. Καλώς σας βρήκα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είστε μια υπέροχη παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαμπερή. Καλοκαιρινή. Και εσείς, κορίτσια μου. Είναι αυτό. Θέλουμε έναν άνθρωπο που να έρθει εδώ με το χαμόγελό του, με αυτή τη διάθεση και να μας μιλήσει για κάτι τόσο σημαντικό. Που πολλοί όχι μόνο δεν γνωρίζουν, αλλά κάνουν και λάθη πάνω σε αυτό. Πολλές φορές λέμε ναι, φροντίζουμε, δεν ξέρω τι, αλλά κάνουμε αυτά τα βασικά τα λαθάκια που μπορεί να κάνουμε χειρότερο ή να κάνουμε κακό στα μάτια. Κοιτάξτε, μικρά λαθάκια όσον αφορά τα μάτια μας νομίζω δεν είναι. Δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό λαθάκι. Ακόμα και το μικρό μπορεί να αποβεί μεγάλο, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε στην εκπομπή σας. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σας γνωρίζω και από κοντά, καλά την νύχτα, την γνωρίζω αρκετά καιρό. Μας παρακολουθεί η Νία. Σας παρακαλούτω. Καλεσμένη και αγαπημένη. Είμαι φαν σας. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτό που ο οργανισμός μας κρούει καμπανάκια κινδύνου. Δηλαδή, το μάτι μου κοκκίνησε, το μάτι μου πονάει, δεν βλέπω καλά, βλέπω θολά, νιώθω μια μικρή ενόχληση. Ας το παρατηρήσουμε για λίγη ώρα, αργότερα όμως ας μην επαναπαυθούμε, ας πάμε στον ειδικό. Τώρα, εν ώψη καλοκαιριού, υπάρχουν συγκεκριμένες συμβουλές όσον αφορά τα ματάκια μας, πώς να τα προσέχουμε, τι να αποφύγουμε. Βεβαίως. Καταρχήν, θα πρέπει να φροντίζουμε να προστατεύουμε το μάτι μας από την ακτινοβολία του ηλίου, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ήλιο σχεδόν όλο το χρόνο, 12 μήνες σχεδόν, πολύ ισχυρή ακτινοβολία, οπότε απαραίτητη προϋπόθεση γυαλιά ηλίου, καπέλο, ενυδάτωση. Κάτι που επίσης ενώ είναι αυτονόητο για μια χώρα σαν αυτή, οι περισσότεροι δεν το κάνουν και βάζουν και μέρα μέσα. Πολλές φορές. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γυαλιά ηλίου αναφέρεται. Δεν είναι παράξενο, ούτε το συναντάμε δηλαδή πολύ συχνά, να χρησιμοποιούμε γυαλιά τα οποία είναι ναι μεν γυαλιά ηλίου, έχουν κάποια προστασία, αλλά δεν είναι η καλύτερη ποιότητα. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ας πούμε, ένα οικονομικό γυαλί. Δεν έχει να κάνει η τιμή, έχει να κάνει η ποιότητα του γυαλιού. Συνήθως τα γυαλιά ηλίου έχουν πιστοποιήσεις. Πρέπει να απορροφούν 100% η περιόδια ακτινοβολία, η περιόδια Α, η περιόδια Β. Συνήθως αν αγοράζουμε από καταστήματα, θέλω να πιστεύω ότι είναι πιστοποιημένα τα συγκεκριμένα γυαλιά. Δεν έχει να κάνει το χρώμα το οποίο είναι του φακού. Αλλά είναι μύθος δηλαδή αυτό που λέμε. Είναι μύθος. Μπορεί να υπάρχει ένα ανοιχτό χρώμο γυαλί, το οποίο όμως να απορροφά την περιόδια ακτινοβολία. Έχει να κάνει η ποιότητα των φίλτρων που έχουν βάλει. Μαρία, να γυρίσουμε λίγο στη λέξη που είπες πριν, ενυδάτωση, είπες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ενυδάτωση. Ωραία, όταν μιλάμε όμως για τα μάτια, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ενυδάτωση του οργανισμού μας να πάρουμε να πιούμε 3 λίτρα νερό τη μέρα. Τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι? Επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον με ήλιο ζέστη, δηλαδή ξηρό και θερμό κλίμα, το μάτι μας ξηραίνεται πολύ εύκολα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια σειρά από εξωτερικά φαινόμενα. Καλό είναι λοιπόν να ρίχνουμε σταγονίτσες, να ρίχνουμε δάκρυα, να βρέχουμε συχνά τα ματάκια μας με νεράκι παγωμένο ή να το ενυδατώνουμε με δάκρυα, με σταγόνες. Έτσι αποφεύγουμε. Αυτά τα φυσιολογικά δάκρυα. Ναι, αυτά τα φυσιολογικά δάκρυα. Αυτά που είναι σε μικρά μπουκαλάκια. Μπουκαλάκια, αμπουλίτσες. Υπάρχουν διαφόρων τιμών, με υαλουρονικό, με χωρίς υαλουρονικό, με χαμόμηλο κλπ. Διάφορες ποιότητες και αυτό θα πρέπει να το προσέχουν ιδιαίτερα οι χρήστες φακών επαφής. Μπράβο. Να πάμε, σε αυτό το να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Τι πρέπει να προσέχουμε? Εγώ φοράω φακούς επαφής και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα ξηροδερμικά φαινόμενα, τα είπατε, ξηροφθαλμικά, τα έχω πολύ συχνά. Ειδικότερα όταν πηγαίνω στη θάλασσα. Ακριβώς. Τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα εμείς που φοράμε φακούς επαφής? Επειδή το μάτι δέχεται περισσότερη ακτινοβολία και είναι περισσότερο εκτεθειμένο σε αέρα, σε φως, ξηραίνεται πιο εύκολα. Συνήθως ο φακός επαφής είναι κατασκευασμένος από ένα υλικό το οποίο είναι υδρόφιλο. Αυτό λοιπόν τραβάει από το δάκρυ μας νεράκι, με αποτέλεσμα να στεγνώνει, να κολλάει πάνω στο μάτι. Οπότε έχει μια δυσανεξία ο ασθενής. Καλό είναι λοιπόν να το βρέχουμε το ματάκι μας. Άλλη ερώτηση, δύο σε ένα. Αυτό που λέμε συνήθως, που καμιά φορά το ακούγαμε από πολύ μικρές ηλικίες από τις μαμάδες μας, αυτό που ίσως προκαλεί η θάλασσα ή η πισίνα. Γιατί είναι συχνό φαινόμενο το καλοκαίρι μια μαμά να πει στο παιδάκι της, όχι μέσα με ανοιχτά τα μάτια. Δηλαδή,
αυτά που κάποιες φορές λέμε να τα αποφεύγουμε. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια? Υπάρχουν μικρόβια που μπορούν να κολλήσουμε από πισίνες στη θάλασσα? Φυσικά, ειδικά οι πισίνες είναι πιο επιρρεπείς, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει γίνει ο σωστός καθαρισμός. Μπορούν να κολλήσουν με αμοιβάδα στο μάτι, η οποία μπορεί να είναι και καταστρεπτική για την όραση. Δυστυχώς η ακανθοαμοιβάδα είναι ένα παράσιτο το οποίο βρίσκεται όχι μόνο στο νερό της πισίνας, αλλά μπορεί να βρίσκεται στα αντεπόσιτα του νερού μας, σε δεξαμενές, με καταστρεπτικά αποτελέσματα για την όραση. Και συνήθως η εκδήλωση των φαινομένων της αμοιβάδας είναι αργή. Τι κάνετε για πρόληψη εκεί? Θα πρέπει να ξεπλένουμε πάλι καλά τα μάτια μας ή, αν φοράμε φακό επαφής, να αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε πισίνες ή να φοράμε προστατευτικά γυαλάκια ή να φοράμε μάσκα. Ή να μην ανοίγουμε τα μάτια μας, ναι. Αυτό να το προσέχουμε πάρα πολύ. Όπως επίσης, τα συγκεκριμένα μικρόβια μπορεί να αναπαραχθούν ακόμη και μέσα στο υγρό των φακών επαφής ή μέσα στις θήκες, αν δεν αλλάζουμε από χρήση σε χρήση το υγρό. Φανταστείτε ότι έχουμε θερμοκρασίες, ας πούμε, στο μπάνιο μας που μπορούν να φτάσουν τους 30 βαθμούς το καλοκαίρι. Κάθε πότε δηλαδή πρέπει να αλλάζουμε το υγρό των φακών ή τη θήκη των φακών, τώρα που είναι και ζέστη? Το υγρό των φακών πρέπει να αλλάζεται κάθε φορά. Δηλαδή, βάζω το φακό, πετάω, βάζω καινούριο. Τον ξαναβάζω μέσα, μετά την επόμενη φορά που θα τον βάλω, πάλι το πετάω, βάζω καινούριο. Εννοούσα το μπουκαλάκι. Το οφιαλίδιο λίγη. Έχει μια ημερομηνία λήξεως. Καλό είναι να την σεβόμαστε αυτήν ή να μην τα αφήνουμε σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, γιατί βράζει. Και κάτι άλλο, κυρία Λουλακάκη, όσον αφορά τα φαινόμενα που είπατε ότι μπορεί να προκληθούν είτε με απροσεξίες, είτε με τα νερά, είτε με την άμμο, είτε οτιδήποτε. Ποια συμπτώματα είναι εκείνα που κρούν τον κόδωνα κινδύνου και πρέπει να προσέχουμε να μην τα παραβλέψουμε και να πούμε, εντάξει, κοκκίνησε το μάτι μου και τι έγινε? Όταν έχουμε ένα μάτι κόκκινο, όταν έχουμε ένα μάτι επώδυνο, όταν το ενοχλεί το φως, είναι η λεγόμενη φωτοφοβία, και αρχίζει και βγάζει εκκρίσεις, δηλαδή τσίμπλες, βλένες, σιγά. Αυτό μας παραπέμπει σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό, ειδικά σε ένα χρήστη φακό επαφής. Εννοείται ότι πάμε κατευθείαν στο γιατρό και εννοείται ότι δεν πετάμε το φακό, τον φέρνουμε μαζί μας, γιατί πολύ πιθανό να χρειαστεί να το στείλουμε για καλλιέργεια. Για να βρούμε το μικρόβιο. Δηλαδή, τα μικρόβια τα οποία μπορεί να κολλήσει εντός εισαγωγικών ένα μάτι είναι πάρα πολλά. Μέχρι ψευδομονάδα, μέχρι από σταφυλόκοκο, αμοιβάδα, από μύκητες. Και είναι και κάτι το οποίο δεν το ακούμε πρώτη φορά. Δηλαδή, καλώς κακώς, είναι γνωστά όλα αυτά, γιατί όντως μπορεί να συμβούν στον καθένα και πολύ εύκολα. Άλλη ερώτηση που την κάνω σκόπιμα λόγω των δικών μου ματιών. Τα ανοιχτόχρωμα μάτια ισχύει ότι είναι πιο ευαίσθητα και πιο ευάλωτα σε όλα αυτά που προείπαμε, αντί τα πιο σκουρόχρωμα? Είναι πιο ευαίσθητα γιατί κοκκινίζουν πιο εύκολα. Είναι ένα θέμα κοντράστ σκιαγραφικού, να το πω, σκιαγράψεις μάλλον. Ένα ανοιχτόχρωμα μάτι πολύ πιο εύκολα κοκκινίζει, πολύ πιο εύκολα υποφέρει. Επίσης, ένα ανοιχτόχρωμα μάτι έχει πολύ λιγότερη μελανίνη. Όπως και το δέρμα. Όπως και το δέρμα. Ακριβώς. Έτσι. Αποτέλεσμα να υποφέρει πιο εύκολα. Το έχουμε καταλάβει. Τι πρέπει να προσέχουν οι μαμάδες για τα παιδάκια? Γιατί επειδή ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν πολλές μαμάδες και κατά καιρούς με όλα τα θέματα που κάνουμε υπάρχουν πολλές ερωτήσεις πάνω σε τέτοια θέματα. Με τα παιδάκια, τι συμβαίνει? Ένα παιδάκι δεν μπορείς να το απαγορεύσεις να μην τρύψει το ματάκι, να το τσούζει. Πώς αντιλαμβανόμαστε εκεί κάτι αντίστοιχο? Λοιπόν, και πώς συμπεριφερόμαστε δηλαδή σε αυτό? Συνήθως το παιδί είναι κακόκεφο. Είναι το ματάκι του κόκκινο, μπορεί να είναι πρισμένο. Βρίσκουμε βέβαια στα παιδάκια πάρα πολλά πράγματα από κρυθαράκια, από μπανάλ χαλάζια, τα οποία συνήθως είναι και δημιουργούνται από μόνα τους. Δηλαδή κάποιο λόγο δεν έχουν κάποια αιτιολογία, αν εξαίρεσμα του σταφυλόκοκκου. Αλλά συνήθως είναι κόκκινο πρισμένο το ματάκι, τρέχει και ενοχλείται, το φέρνει στον οφθαλμίατρο. Δίνει την αλυφούλα, συνήθως περνάει. Εσείς ως οφθαλμίατρος αντιλαμβάνεστε ότι ίσως δεν παίρνουμε τόσο στα σοβαρά τα προβλήματα, έτσι, τα μικροπροβλήματα, γενικότερα τα μάτια μας? Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η διάθεση του κόσμου να επισκεφτούν τον γιατρό σε περίπτωση που δουν κάτι, έστω και μικρό, μια μικρή ενόχληση, να έχει πολλές τσίμπλες? Υπάρχει διάθεση, ναι, γιατί συνήθως φοβούνται. Έτσι. Γιατί τους τρομοκρατεί. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Εγώ προσωπικά δεν το έχω τόσο τρομακτικό στο μυαλό μου. Ναι, παρόλο που θα μπορούσε να είναι ένας γιατρός τρομακτικός οφθαλμίατρος για κάποιες παθήσεις, ναι, εντάξει, αλλά πάνε αρκετά εύκολα, θα έλεγα. Ειδικά όταν τρομοκρατηθούν από κάποιο πρόβλημα, ένα κόκκινο μάτι που πονάει κλπ. Βέβαια, φτάνουμε σε ένα άλλο άκρο που έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε μεγάλες ηλικίες και να μην το έχουν πάρει είδηση. Ναι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, αυτές, ας πούμε, οι περιπτώσεις είναι
μη ανατρέψιμες. Σε αρκετές φορές ναι. Δηλαδή, ασθενής ο οποίος έχει πάθει αποκόλληση αμφιλιστροειδούς πριν ένα μήνα. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτή την αποκόλληση? Ιδιοπαθής είναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσω με τα αίτια τα τραυματικά, συνήθως είναι κεραυνός ενεθρία ή πολύ ψηλές μυωπίες. Πολύ ψηλές μυωπίες όμως. Τρομάζω. Τι είναι αυτό που συναντάς περισσότερο εσύ σαν οφθαλμίατρος εδώ στην Κρήτη? Δηλαδή, τι είναι αυτό που είναι πιο συχνό φαινόμενο? Θα λέγαμε καμιά φορά στην Αθήνα, παράδειγμα, έχουν πιο πολλές πευκίτιδες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, λόγω των νέφους. Ναι. Εδώ τι είναι? Έχουμε πολλές επιπευκίτιδες, αν αναφερθούμε στο κομμάτι το παθολογικό, αλλά και υπάρχουν πολλές παθολογίες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πολυπληθύνει, ίσως επειδή έχουμε ένα καλύτερο τρόπο για να κάνουμε τη διάγνωση. Το γι' αυτό, ή γιατί έχουμε συζητήσει σε μία οθόνη μπροστά και μας προκαλούνται άλλα τόσα? Καλά, η οθόνη τώρα είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο κεφάλαιο, που είναι και αυτό μια μεγάλη μερίδα των ασθενών που επισκέπτεται τον οφθαλμίατρο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Ιδιαίτερα στα παιδάκια ήθελα να συγκεντρωθούμε. Στο ότι παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση ασθενειών που προκαλούνται από την οθόνη, από το διάβασμα, από το κινητό. Ναι, δυστυχώς ναι, τα τελευταία χρόνια ναι. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ότι μέχρι το 2050 το 50% του πλανήτη θα φοράει γυαλιά μυωπίας. Το 50%? Ναι. Και θα φταίνουν οι οθόνες? Θα φταίνουν οι οθόνες, ναι. Υπάρχει μια προδιάθεση. Δηλαδή, όσο νωρίτερα ξεκινήσει ένα παιδί να είναι εκτεθειμένο στις οθόνες γενικά, σε όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αναπτύξει η μυωπία. Ουσιαστικά δεν έχει προλάβει να ολοκληρωθεί η προσαρμογή. Δηλαδή, τα τελευταία, ας πούμε, 15 χρόνια έχουμε μπει για τα καλά στη ζωή μας όλα τα ψηφιακά μέσα. Ναι. Δεν προλάβει το μάτι να προσαρμοστεί. Ενώ παλιά ήταν το ανάποδο. Βλέπαμε μακριά, γιατί ο άνθρωπος είναι κυνηγός. Ή τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Τυχεροί εκείνοι οι άνθρωποι που βλέπουν μακριά και καθαρά. Και τυχεροί εκείνοι οι άνθρωποι που δεν χρειάστηκε να κολλήσουν σε μία οθόνη με τις ώρες όπως εμείς. Και έκαναν τις δουλειές τους με πολύ πιο απλό τρόπο. Οπότε οι περισσότεροι ή και να είχαν μυωπία, όπως είπαμε, και να μην υπήρχαν τα μέσα να το ανακαλύψει εύκολα, μάθανα να ζουν με αυτό πολύ πιο απλά, γιατί δεν είχαν αυτές τις ανάγκες που έχουμε εμείς. Ναι, ακριβώς. Είναι οι ανάγκες μας αυξημένες. Αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα ιατρικά θέματα και λέμε πολλές φορές για τα μη ιατρικά, για τα φυτικά, για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν παλιά, επειδή πιάσαμε τώρα αυτό το κομμάτι. Εσύ, τι είναι αυτό που θα έδινε σαν συμβουλή ή tips, θα λέγαμε, άνευ φαρμάκων, σε περίπτωση που θέλουμε να προσέξουμε, να φροντίσουμε λίγο τα μάτια μας σε καθημερινή βάση? Θυμάμαι, ας πούμε, τη γιαγιά μου να λέει πάντα για πλύσεις χαμομηλιού. Κάποια τέτοια χαμόμηλο. Tips έχουμε? Tips έχουμε, βεβαίως. Έχουμε το πλύσιμο, το χαμόμηλο. Εμείς το συνιστούμε. Αρκεί, βέβαια, το χαμόμηλο είναι καθαρό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το μαζεύουν από ραντισμένα μέρη, να υπάρχουν διάφορα παραστόκτονα κλπ. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν πρόκειται να κάνει κακό. Ναι. Είναι ανώδυνο δηλαδή. Και επίσης πολύ καλό κάνει, θεωρώ, όταν κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε ξεπλένουμε τα μάτια μας, το πρόσωπό μας γενικά. Άλλο σημαντικό. Ναι, γιατί ξεπλένουμε τα μάτια μας. Ναι, μέσα από νάκι. Μέσα από νάκι. Ειδικά όταν είναι βαμμένα. Ειδικά είναι βαμμένα, βέβαια. Το ντεμακιγιάζ πρέπει να είναι σχολαστικότατο. Ναι, αλλά όταν λες σαπουνάκι, δεν εννοείς κάποιο ειδικό σαπουνάκι μόνο για τα μάτια? Για τα μάτια υπάρχουν σαπούνια, αλλά για συγκεκριμένες παθήσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές, καλό είναι να ξεπλενόμαστε καλά, να φεύγουν οι τοξίνες από πάνω. Να πούμε λίγο και για το μακιγιάζ, γιατί είναι πολλές οι κοπέλες και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν ξέρω και εσύ αν το παθαίνεις, ναι, και καμιά φορά που λίγο πριν κοιμηθούμε λέμε εντάξει, λίγη μάσκαρα φοράω, τι έγινε. Τι έγινε, πόσες το έχουμε κάνει, Δεν πρέπει, νομίζω. Τώρα πια όχι όμως. Γιατί σε ενοχλεί? Γιατί έχω βγάλει πολλά θέματα μετά από αυτό τόσες φορές. Σαν φοιτήτρια, ας πούμε, πολλές φορές. Μπορεί να είναι καταστροφικό. Ακόμα και λίγη μάσκαρα και λίγο μολυβάκι. Αν δεν το ξεπλύνουμε και πέσουμε για ύπνο, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα? Μακροχρόνια ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι αντένες στα βλέφαρά μας, οι οποίοι μπορεί να βουλώσουν. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χαλάζια. Με τη μία φορά αυτό? Με τη μία όχι, αλλά συστηματική. Χαλάζια. Σε ανθρώπους βέβαια που έχουν προδιάθεση, οι οποίοι μπορεί να είναι και άντρες, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο γυναίκες. Απλά η μη καλή αφαίρεση του μακιγιάζ είναι η χαραστική βολή σε αυτές τις περιπτώσεις. Τσουπ, πιάνει το χαλαζιάκι. Ή ένα κρυδαράκι. Κοίτα να δεις τώρα, και να περιποιείς σε κάθε μέρα και να κάνεις και να κάνεις, ναι, μπορεί αυτή η μία φορά. Ναι. Άλλο tips που θα μπορούσαμε να πούμε τώρα το καλοκαίρι, να κάνουμε μετά το μπάνιο μας, μετά τη θάλασσα, μετά την πισίνα, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό κομμάτι για τη φροντίδα των ματιών μας? Εκτός από τα γυαλιά ηλιού. Ναι.
αυτό το πολύ πολύ καλό ξέπλυμα, φεύγει το αλατάκι, φεύγουν ρηπογονοσουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα κλπ. Μια σταγόνα δάκρυ, είμαστε μια χαρά. Εγώ παρατηρώ κάτι, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου να μου το επιβεβαιώσετε εσείς. Μετά τη θάλασσα ή μετά που θα κάνω μπάνιο και βγαίνω από το μπάνιο και σκουπίζω το προσωπάκι μου. Τα μάτια μου ξηραίνονται. Φταίει το νερό. Φταίει ότι μπορεί να μην είναι καλή ποιότητα νερό. Η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία. Ναι, ναι, ούτε το αλάτι. Εγώ θα σκεφτόμουν την αλμύρα, α πούμε. Την αλμύρα είναι τόσο, ναι, αλλά η θερμοκρασία, η ψυχή μα ξηραίνει τα μάτια. Η ξηρή. Η ψηλή. Αντίστοιχα όμω και με το χειμώνα και το πολύ κρύο δεν είναι. Όχι. Το πολύ κρύο μα κάνει περισσότερο αντανακλαστική δακρύρια. Δηλαδή, αν πούμε σε ένα μέρο που φυσάει αρσπαγμένο, αρχίζει το μάτι μα να τρέχει. Σωστά. Ναι, τρέχει, δεν είναι. Νόμιζα ότι είναι υγρό, αλλά δεν ξέρετε. Ναι, δηλαδή, γι' αυτό προτιμώ εγώ το χειμώνα. Το δέρμα μας, ξέρεις, για το. Επίσης, το να παραμένει μακιγιάζ πάνω στο βλέφαρο γερνάει. Το βλέφαρο. Γερνάει το δέρμα. Γερνάει το δέρμα. Μήπως να μας πεις τα tips που δεν γερνάνε τα βλέφαρα. Καλοπιστική σου. Είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα, όντως αυτό που λέμε το πόδι της Χίνας και αυτά που λέμε. Εντάξει, το πόδι της Χίνας είστε πολύ νέες και οι δύο. Να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι αισθητικού περιεχομένου βέβαια. Μπορώ να μπορείς να τη λύσεις, δεν ξέρω. Σαν γυναίκα ενδιαφέρομαι πάντα. Ναι, εννοείται. Αυτό που λέμε ότι οι εκφράσεις μας, το χαμόγελό μας που είναι πάντα πιο έντονο στα μάτια, οφείλεται στο δέρμα ότι είναι εκεί πιο ευαίσθητο ή έχει να κάνει με όλο ακόμα και με το μάτι σαν μάτι? Λοιπόν, έχει να κάνει καταρχήν. Η κούραση δηλαδή, ναι, αυτό. Η κούραση σίγουρα επιβαρύνει. Αλλά έχει να κάνει με το δέρμα το ότι είναι πιο λευκό και πιο λεπτό γύρω από τα μάτια. Ότι από κάτω υπάρχει μια πολύ πλούσια αγγείωση η οποία κατά καιρούς μας κάνει τους μαύρους κύκλους. Από κάτω από το. Μαζεύει υγρό, γίνεται το είδημα. Και επίσης ότι έχουμε πάρα πολλούς μυς οι οποίοι είναι μυς της έκφρασης. Ναι. Συνοφρίωση. Και... ναι, αυτό που κάνει. Το πόδι της Χίνας. Αυτό γίνεται και από μόνο του. Απλά μετά από κάποια χρόνια είναι μόνιμο. Και επίσης είναι και γοητευτικό. Οι ρητήδες έκφρασης, ιδιαίτερα όταν προκαλούνται από το γέλιο, είναι γοητεία. Με τα χρόνια γίνονται. Υπάρχουν βέβαια τρόποι. Δεν μπορούμε να αναγκαστικά. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, καμιά φορά λέμε ότι μπορεί να φταίει, ας πούμε, ότι δεν ενυδατώνουμε και το μάτι μας και σωστά. Ή αυτό που σφίγγουμε, που κάνουμε εκφράσεις, καμιά φορά δεν είναι επειδή δεν έχουμε περιποίηση στο μάτι ή όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε. Όχι όλες, όχι το χαμόγελο. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε όλες. Λοιπόν, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση, γιατί θέλω και εγώ να ξέρω, όσον αφορά τα γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου, λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε γυαλιά ηλίου. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε και ποιον να ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε τον άνθρωπο που είναι στο κατάστημα, να ρωτήσουμε τον γιατρό μας. Να πάρουμε τη συμβουλή του οφθαλμίατρου. Ότι είναι το σωστό γυαλί, είτε για τα μάτια μας, είτε ότι ξέρουμε ότι μας προσφέρει αυτή την προστασία που χρειαζόμαστε από τον ήλιο. Συνήθως θα υπάρχει ένα πιστοποιητικό που να λέει ότι καλύπτει 100% την περιόδη ακτινοβολία, περιόδη Α ή περιόδη Β. Επίσης υπάρχουν κάποια μηχανήματα στα οπτικά καταστήματα τα οποία μετρούν την απορροφητικότητα του γυαλιού και μπορούμε επίσης περιοδικά να ελέγχουμε τα γυαλιά μας. Γιατί υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέει ότι μετά από πολλά χρόνια καταστρέφονται τα φίλτρα. Δεν είναι δηλαδή ότι ένα ζευγάρι θα το έχω 20 χρόνια και θα είναι το ίδιο προστατευτικό σε σχέση με τότε που το αγόρασα. Αυτό να και κάτι που δεν ξέρω. Αυτό ναι, μπορεί να συμβεί. Χαλάμε για 10 χρόνια. Ναι, και λέμε ότι είναι μια χαρά επειδή είναι καλά ποιοτικά, αλλά μπορεί να έχουν λήξει σε εισαγωγικά. Ναι, εντός εισαγωγικών, ναι, χαλούν τα φίλτρα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ναι. Αυτό όμως δεν ισχύει με τις μοιοπίες. Αυτό τις πω όλοι. Ο φακός είναι φακός, λέω, μην έχω κι αυτό. Ναι, οπότε είναι ένα βασικό. Και είναι ένα βασικό επίσης και το πώς επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου για ένα παιδάκι. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο προφανώς. Καλό είναι, ναι. Καλό είναι το παιδί να φοράει γυαλάκια, να φοράει γυαλιά ηλίου και να φοράει και καπελάκι. Το δύσκολο είναι να συνηθίσουμε ένα παιδί να φοράει το γυαλί του, ότι όταν είναι, συνήθως τα πετάνε ή τα γρατσουνάνε ή τα χαλάνε. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένα κίνδυνο για το ματάκι του, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να βλέπει μέσα από ένα θολό μέσο. Γι' αυτό συμβολούμε με τους γονείς περιστασιακά να τα περιοδικά, μάλλον να ελέγχουν τα γυαλιά να δουν αν είναι κατεστραμμένα. Και επίσης να αφήνουμε το παιδί να κάνει το γούστο του. Να διαλέγει ένα γυαλάκι που του αρέσει. Και κάτι ακόμα, με βάση αυτό που είπατε, όταν ένα γυαλί είτε είναι μοιοπίας, είτε όχι, είτε είναι ηλίου, είναι λίγο θαμπωμένο, λίγο λερωμένος ο φακός του, λίγο έχει μια γρατζουνιά, μπορεί και αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στην όραση? Άμεσα όχι, αλλά αν αυτές οι γρατζουνιές γίνουν πολλές, ναι. Οπότε πρέπει να το καθαρίζουμε και να προσέχουμε. Ναι, ναι. Κυρίως για να τα πάμε αρχή, πρέπει να, για να προσέχουμε τα μάτια μας, είναι πολύ απλά τα βήματα. Ναι, μεν, αλλά να προσέχουμε για να έχουμε. Πρέπει λοιπόν οτιδήποτε μας προκαλεί έτσι, μια περίεργη αίσθηση, ακριβώς. Μια φαγούρα, ένα τσούξιμο, ένα πόνο. Να κοκκινήσει, μια θολούρα. Μια θολούρα. Μια θόλωση, μια διαστρέβλωση των αντικειμένων. Εντάξει, όχι σε νέες ηλικίες, σε μεγαλύτερες. Κάτι το οποίο δεν μας
δεν το αντιλαμβανόμαστε σωστά. Ναι, ας μην το και δεν είναι αυτό που έχουμε κάθε μέρα. Ακριβώς, σωστό. Πρέπει κατευθείαν να πάμε να συμβουλευτούμε το γιατρό μας, λοιπόν. Το γιατρό μας και να φροντίζουμε κι εμείς οι ίδιοι την καθαριότητα των χιονιών μας, που έρχονται συνέχεια σε επαφή τα χέρια μας με τα μάτια μας. Να ξεπλενόμαστε όπως πολύ σωστά μας συμβούλευσε και η γιατρός μας. Να βάζουμε ωρό που είναι σε μικρά φιαλίδια. Μπορείτε να κάνω μια παρένθεση. Να προσέχουμε τα τοξικά. Τοξικά. Λοιπόν, δηλαδή ειδικά άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε συνέπεια αυτοκινήτων που έχουν να κάνουν με μπαταρίες, δηλαδή να προσέχουν να μην πενταχτεί κάτι στο μάτι τους, νοικοκυρές, ξενοδοχο υπάλληλοι, κομμότριες, όλα τα σπρέι, το υγρό μπαταρίες αυτοκινήτων, καλά αυτό είναι καταστρεπτικό, οτιδήποτε όξινο μπορεί να μπει μέσα στο μάτι, κάποια φυτά. Φυτά. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται στο ιατρείο μου, νοικοκυρέας μου, το μάτι μου πονάει, τρέχει, τις ρωτάς, λοιπόν, μήπως πήγατε σε καμία γλάστρα, στον κήπο, λένε ναι, κάτι έπιασα και κάτι, με κάτι άγγιξα το μάτι μου, το οποίο είναι τοξικό. Είναι ευαίσθητα τα μάτια μας. Και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε. Και να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα που είναι με πολύ καλή θερμοκρασία με ένα αλλά έντονο ήλιο δε. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και αυτό το κομμάτι. Και ακόμα και εκεί ναι, να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Να ενυδατώνουμε τα ματάκια μας, να καθαρίζουμε λοιπόν τα χέρια μας, να φοράμε γυαλιά ηλίου τα οποία είναι πιστοποιημένα. Και όσοι έχουμε μοιοπία και φοράμε φακούς, να προσέχουμε λίγο παραπάνω να μην ξηραίνονται. Σωστά. Την μια κάλυψη η οποία καμιά φορά. Υπό τέτοιο κινδύνου. Έχει να κάνει πολύ, πάρα πολύ με την καθαριότητα και πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Πραγματικά αυτό. Και να ευχαριστήσουμε την Λουλακάκη τη Μαρία, η οποία βρέθηκε μαζί μας στην παρέα μας και μας μετέφερε σε όλα αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ όμορφη συζήτηση. Ναι. Μάθαμε καινούργια πράγματα. Και όντως μερικά δεν τα ξέραμε καθόλου. Δεν είχαν περάσει καν από το μυαλό μας. Αυτό τώρα ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να το επαναλάβουμε στο επανειδήν. Και καλό καλοκαίρι. Με προσοχή. Με προσοχή.